Αρκαδία 938, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και είναι μαζί μας ο Χριστόφορος Στεφανίδης. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ο playmaker του Αρκαδικού. Να κουβεντιάσουμε για την πολύ κρίσιμη αναμέτρηση που έρχεται το Σάββατο με την Κηφισιά, για όλο αυτό το ταξίδι μέχρι στιγμής στην Α1, αλλά και την πορεία για την πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ένας πολύπειρος αθλητής που έχουμε την χαρά να είναι μαζί μας, να είναι στον Αρκαδικό και να προσφέρει και αυτό τις υπηρεσίες του στην ομάδα του κυρίου Καστρίτη. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά. Πώς πηγαίνουν οι προπονήσεις αυτή τη βδομάδα? Για τις προηγούμενες εβδομάδες όλο προβλήματα είχαμε με κάτι ιώσεις, με κάτι γαστρεντερίτιδες. Η ατυχία νομίζω πάει να γίνει συνώνυμο του Αρκαδικού, τουλάχιστον για αυτό το πρώτο μισό. Ναι, τις τελευταίες 10 μέρες ταλαιπωρηθήκαμε πολύ με αυτό το κομμάτι, αλλά οι υποχρεώσεις τρέχουν και κάναμε 2 ήττες με την Καβάλα και με την ΑΕΚ που φτάσαμε πολύ κοντά. Τώρα πια πρέπει να τα αφήσουμε αυτά πίσω μας. Το Σάββατο είναι μεγάλο το παιχνίδι, πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσουμε για να είμαστε στην τροχιά παραμονής. Είναι μια ομάδα που δεν την κερδίσαμε στο τελευταίο σουτ. Έτσι, στην εκτός έδρας αναμέτρηση, αλλά την γνωρίζετε, την έχετε δει και άλλες φορές. Ενώ μίλησε και για 2 ήττες, μία στην Καβάλα, μία στην ΑΕΚ, δεν ξέρω ποια πείραξε περισσότερο. Η Καβάλα που είναι σημαντικά ήταν μία νίκη σημαντική βαθμολογικά, ή με την ΑΕΚ που είναι και μία ιστορική? Δίχως αμφιβολία, άμα κοιτάξουμε τη βαθμολογία, είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι η Καβάλα ήταν το μάτς που μας πόνεσε περισσότερο. Αλλά ο τρόπος που παίξαμε με την ΑΕΚ, θεωρώ ότι φτάσαμε πολύ κοντά και είχαμε την ευκαιρία μας να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Ένα αντιαθλητικό φάουλ στο τέλος. Μετά μπήκαμε στη διαδικασία των βολών. Η ομάδα το έχασε το παιχνίδι αυτό. Συναισθηματικά μπορεί να σε πόνεσε λίγο περισσότερο γιατί ήταν στον πόντο. Όπως και το μάτς με την Αμαλιάδα που ακόμα είναι λίγο στο μυαλό μας. Όμως πρέπει να τα αφήσουμε, όπως είπα και πριν, πίσω αυτά. Το μάτς με την Κηφισιά είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε χάσει εκεί στο σουτ, αλλά οι ομάδες έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα ρόστερ τους από τότε. Έχει δυναμώσει η Κηφισιά, πιστεύεις ή όχι? Ναι, έχει δυναμώσει. Πιστεύω ότι έχει δυναμώσει. Έχει πάρει παίχτες με εμπειρία και δύναμη ξένους από το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ο Λόουερη και ο Ελαμίν. Και έχει φέρει πίσω το Γλυνιαδάκι τη θέση του Μαυροειδή. Ένα πολύ μεγάλο γορμί. Τον είχα και συμπαίχτη. Ξέρω τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι έχει δυναμώσει αρκετά, έχει γίνει πιο σκληρή, πιο δυνατή και το μάτς το Σάββατο αναμένεται πολύ σκληρό. Ήσουν μέσα στους πρωταγωνιστές, αναμέτρηση με την Αμαλιάδα, ήσουν άνθρωπος που θα δίνει τη νίκη, αλλά τελικά κάτι χάλασε στο τέλος και δεν ξέρω τι στο καλό φταίει με αυτή την κατάσταση και όλο κάτι στραβώνει εκεί στον πόντο. Εντάξει, το παιχνίδι με την Αμαλιάδα είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το ξεχάσουμε, αλλά δεν μας αφήνει το γεγονός ότι είχαμε αγγίξει τη νίκη. Ήμασταν μπροστά ένα πόντο και ήθελε 5 δευτερόλεπτα για να βγάλουμε μία άμυνα. Χρεώθηκε εκεί ένα φάουλ η ομάδα. Δεν θέλω να πω, φαίνεται στο βίντεο τι είχε γίνει και τι όχι σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν ψύχρεμος ο Τρότερ και έβαλε τις βολές. Χάσαμε ένα πόντο. Με την ΑΕΚ δεν μπορώ να πω ότι το είχαμε τόσο πολύ το παιχνίδι στα χέρια μας, αλλά προσπαθούσαμε στο τέλος να το κερδίσουμε, να το κλέψουμε. Βλέπω ότι η ομάδα έχει χαρακτήρα, γιατί όποτε βρίσκεται πίσω και θέλει 5 λεπτά, ειδικά εδώ πέρα στο γήπεδό μας, καταφέρνει πάντα να το πάει στο σουτ, στην επίθεση, στην άμυνα. Πρέπει όμως να αρχίσουμε να τα κερδίζουμε και αυτά τα παιχνίδια, γιατί η μάχη της παραμονής θα είναι μέχρι το τέλος πολύ σκληρή. Έτσι όπως είναι η βαθμολογία σήμερα, πιστεύεις είναι δίκαιη? Εντάξει, είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Γενικά το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Κερδίζει ο καλύτερος περισσότερες φορές, αλλά υπάρχει και εξωγενείς παράγοντες, υπάρχει ένα κομμάτι τύχης. Θεωρώ ότι ως επιτοπλίστων ο καλύτερος κερδίζει στο μπάσκετ. Άρα σημαντικό και που το λες και πολύ καλά κάνεις. Έχεις περάσει από πολλές ομάδες, έχεις παίξει στο Μαρούσι για αρκετά χρόνια με εμπειρίες ευρωπαϊκές, έχεις παίξει στη Ρόδο, στην Καβάλα, συγχωρήσαμε να ξεχνάω κάποια ομάδα. Όχι, εντάξει. Και στην Α2 στο Παλαιό Φάλιρο. Σωστό. Δεν έχω πολλές ομάδες. Εντάξει, αρκετές. Ναι. Και αυτό δείχνει ότι δεν είσαι κιόλας με τις ομάδες. Όπου πας θέλεις να δίνεις κάτι και τις επόμενες χρονιές. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μένω ευχαριστημένος και οι ομάδες μένουν ευχαριστημένες, οπότε μένω στις ομάδες.
Δεν θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστό που έμεινα 5 αιτίες σε ομάδες. Λιγάκι οι σχέσεις στήρονται, αλλά κερδίζεις και από αυτό, κερδίζεις πολλά πράγματα για να μην κάνεις τα ίδια λάθη στο μέλλον. Ήταν διαφορετικά τα χρόνια στο Μαρούσι, ήταν διαφορετικές εποχές, η οικονομική κρίση δεν είχε έρθει, ήταν όλα επαγγελματικά, είχαμε μεγάλους προπονητές, είχαμε το επιτελείο της εθνικής ομάδας, είχα φοβερούς συμπαίχτες με καριέρα στο NBA και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε, τα αναπολώ, αλλά μου αρέσει και αυτό το κλίμα συντροφικότητας που υπάρχει και συναδελφικότητας που υπάρχει εδώ πέρα στον Ακαδικό. Μου αρέσει που είμαστε πιο κοντά με τα παιδιά. Εκεί ήμασταν περισσότερο επαγγελματίες, να το πω. Εδώ είμαστε και φίλοι μαζί και γι' αυτό ίσως πονάει περισσότερο και μια ενδεχόμενη ήττα. Σεβαστό, σεβαστό πολύ. Για πες μας για το καλοκαίρι, όταν ήρθαν τα πρώτα τηλεφωνήματα από Τρίπολη. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει την περσινή πορεία του Αρκαδικού και αν πήραν καιρό οι συζητήσεις. Ήταν μια σχετικά εύκολη απόφαση, αν πίστηκες εύκολα στο να έρθεις να ενισχύσεις αυτή την προσπάθεια. Τον Αρκαδικό τον είχα δει μέσω των βίντεο των οποίων ανέβαζε στο τέλος των αγώνων. Σε ολόκληρο παιχνίδι το είχα δει, γιατί ταυτόχρονα έπαιζα και εγώ στον Κολοσσό. Είχα δει, μου άρεσε το γήπεδο, μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Είχα μιλήσει με παιδιά από εδώ και αντιπάλους του Αρκαδικού για να δω ποια θα είναι η ομάδα που θα ανέβει στην Α1, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα βρεθώ εδώ. Ποτέ κανείς δεν ξέρει, αλλά περισσότερο από καθαρά φιλολογικό ενδιαφέρον. Όσο περνούσε ο καιρός όμως και δεν είχα κλείσει σε κάποια ομάδα, ήμουν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και τότε δέχτηκα τηλεφώνημα από τον coach πρώτα και μετά από τον πρόεδρο, και ο τρόπος που μου μίλησαν και που με προσέγγισαν ήταν διαφορετικός από τις άλλες ομάδες. Και το έχω ξαναπεί αυτό, ότι έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου, γιατί μου μίλησαν πιο ζεστά και πιο ανθρώπινα. Δεν πήρε καιρό ούτε οι συζητήσεις. Μέσα σε 2-3 μέρες εγώ έφτιαξα τα πράγματά μου και ήρθα στην Τρίπολη. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου και από την πόλη, αλλά και από τον αθλητικό κόσμο, από τους φιλάθλους? Βρήκες όσα περίμενες, είσαι ευχαριστημένος? Είχα επισκεφτεί την Τρίπολη πριν από 12 χρόνια και αυτή τώρα πια είναι μια πολύ διαφορετική πόλη. Έχει αλλάξει, το κέντρο είναι πολύ πιο προσβάσιμο να το περπατήσεις. Έχει γίνει μια πολύ πιο όμορφη πόλη. Τα Χριστούγεννα εδώ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ο τρόπος που είχε στολιστεί, όσο μπορούσαμε εμείς να βγούμε, γιατί είχαμε υποχρεώσεις ακόμα και πρωτοχρονιά. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη πόλη. Τα έχω βρει, μπορώ να πω, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Και πραγματικά έχω δεθεί με την ομάδα και θα ήθελα πάρα πολύ να τη σώσουμε στο τέλος. Μακάρι, μακάρι. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Πάμε στα αγωνιστικά του Αρκαδικού, που προχωρά σε μεταγραφές. Ήρθε ένας παίχτης, την θέση την ξέρεις, τον έχεις δει και σε προπονήσεις, μιλώ για τον Λί. Πιστεύεις θα βοηθήσει, τα πρώτα του στοιχεία που έχεις εντοπίσει είναι θετικά? Έχει κάνει 2 προπονήσεις με την ομάδα. Δεν είναι ασφαλές το δείγμα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα παιδί όμως που δείχνει ότι μπορεί να μας βοηθήσει στο αμυντικό κομμάτι. Στην επίθεση δεν μπορεί κανείς να ζητήσει πολλά πράγματα από ένα παίχτη ο οποίος είναι εδώ 2 μέρες στην ομάδα. Μακάρι να κάνει πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Αλλά θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να μπει στο αμυντικό κομμάτι, να δείξει εκεί τη διάθεσή του και μετά να έρθει το επιθετικό. Mm-hmm. Ακόμα και ο πιο έμπειρος παίχτης, άμα αλλάξει μια ομάδα μέσα σε 4 μέρες, νομίζω είναι καθαρά θέμα τύχης αν θα παίξει καλά στο επιθετικό κομμάτι. Η προετοιμασία αυτή τη βδομάδα σχετικά με την Κηφισιά έχει κάτι το διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες? Υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, περισσότερες συζητήσεις, περισσότερες αναλύσεις? Υπάρχει μια ανυπομονησία, δεν πρέπει να το κρύψω, δεν μπορώ να το κρύψω αυτό εκ μέρους των παιχτών, ότι και στις κατηδίαν συζητήσεις, γιατί μένουμε και μαζί, οπότε μπορούμε να περνάμε αρκετό χρόνο παρέα. Υπάρχει μια ανυπομονησία, ένας αναβρασμός θα το έλεγα. Περιμένουμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να δώσουμε τέλος σε αυτόν τον κακό μήνα που έχουμε μέχρι τώρα, με τις ήττες, είτε με δικιά μας είτε χωρίς να είναι δικιά μας ευθύνη. Και θέλουμε αυτό το παιχνίδι να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να το κερδίσουμε, γιατί πρέπει να το κερδίσουμε. Πιστεύεις αυτή η ταλαιπωρία εντός εισαγωγικών, αυτή η υπομονή που χρειάζεται για να σωθεί η ομάδα θα φτάσει μέχρι τελευταία αγωνιστική? Θα έχουμε τόσο μακρύ ταξίδι, έτσι όπως κυλά και το πρωτάθλημα?
έτσι όπως φαίνεται, θα είναι μια κούρσα μέχρι το τέλος. Πιστεύω ότι θα είμαστε και εμείς μέσα σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να γίνει κάποιο ξέσπασμα της ομάδας και με νίκες εκτός προγράμματος. Αλλά ρεαλιστικά, άμα δούμε τώρα πώς είναι το πρόγραμμα και των άλλων ομάδων και το δικό μας, πιστεύω ότι θα είναι μέχρι το τέλος. Έχει ανέβει το επίπεδο, πιστεύεις, της φετινής Basket League? Έχει ανέβει σε ό,τι αφορά τις πέντε πρώτες ομάδες. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΑΡΙΣ, ΠΑΟΚ. Έχουν ανεβάσει γιατί έχουν δώσει κάποια χρήματα παραπάνω. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ προσεγγίζει παίχτες από το αμέσως επόμενο ράφι της εθνικής ομάδας. Και έχει ανέβει το επίπεδο σε ό,τι αφορά αυτές τις ομάδες, αλλά και οι υπόλοιπες, επειδή εδώ πέρα έχουμε την τεχνογνωσία, δηλαδή οι Έλληνες προπονητές είναι καλοί προπονητές, είναι πάνω από το μέσο όρο του Ευρωπαίου προπονητή. Έχουν κάνει δυνατά ρόστερ και ακόμα και οι διορθωτικές κινήσεις που γίνονται, βλέπουμε ότι είναι προς το καλύτερο για τις ομάδες. Mm-hmm. Αν εξαιρέσω την Καβάλα, η οποία δεν έχει δείξει μέχρι τώρα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο, όλες οι άλλες ομάδες είναι δίπλα για να κερδίσουν ένα μεγάλο αντίπαλο. Το Λαύριο έχει φτάσει πολύ κοντά να κερδίσει και ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Εμείς φτάσαμε πάρα πολύ κοντά να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Μέσα στον ΠΑΟΚ ήμασταν μπροστά μέχρι το ημίχρονο. Όλες οι ομάδες πρέπει να δουλέψουν πολύ για να κάνουν έστω και τη νίκη, έστω και τη μία νίκη. Είναι, ας πούμε, δύο ταχυτήτων, κάπως έτσι προς τα εκεί πηγαίνει, όπως και στο... Θα το έλεγα τριών ταχυτήτων. Έχει ξεχωρίσει και οι θέσεις, δηλαδή, λίγο μετά. Οι ομάδες, η οχτάδα, ας πούμε. Ναι, είναι, θεωρώ, οι δύο πρώτες κάνουν το δικό τους πρωτάθλημα, αλλά και αυτοί έχουν κινδυνεύσει σε πολλές έδρες. Και ο Ολυμπιακός έχει κινδυνεύσει και μες στην Κηφισιά και μες στον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχει κινδυνεύσει. Είναι αυτές όμως οι δύο οι οποίες είναι πάντα και ξεχωρίζουν. Μετά είναι η ΑΕΚ με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και μετά όλες οι υπόλοιπες είναι ομάδες οι οποίες μέσα στην έδρα σου τις έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να τις κερδίσεις. Η Κηφισιά είναι πολύ κοντά από το να κινδυνεύει μέχρι να κυνηγήσει και την έκτη θέση. Μας βολεύει λίγο το ότι η Κηφισιά έχει ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις. Δεν καίγεται και τόσο. Δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι και μια ομάδα που λέει ότι αν χάσουμε, πέσαμε. Αυτό είναι πώς το φιλτράρει ο κάθε παίχτης στο μυαλό του. Άλλοι παίχτες υπό το καθεστώς πίεσης βγάζουν τον καλύτερο τους σε αυτό και άλλοι δεν μπορούν να παίξουν. Τώρα η Κηφισιά μπορεί να παίξει πιο απελευθερωμένα. Αυτό θα φανεί το Σάββατο στο γήπεδο. Όλα μπορεί να συμβούν. Η Αμαλιάδα έπαιξε πιο απελευθερωμένα στο δικό μας το παιχνίδι, θεωρώ. Είχε πολλά διπλά και κατάφερε να σκοράρει και να παίζει πιο ελεύθερα, αντιθέτως με εμάς που είχαμε περισσότερο άγχος. Βέβαια, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης στο συγκεκριμένο παιχνίδι μας έκανε να γυρίσουμε το μάτς και να προηγηθούμε στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω πώς το φιλτράρει και πώς το έχει στο μυαλό του κάθε παίχτης. Ναι. Αυτό. Ναι, λογικό. Θέλω να σε ρωτήσω και για την ατμόσφαιρα που ζεις στο κλειστό της Τρίπολης, για τον μπασκετικό κόσμο της πόλης. Καταλαβαίνεις ότι και για όλους εμάς είναι κάτι πρωτόγνωρο να έχουμε ομάδα στην Α1 και ξαφνικά δεύτερη ομάδα σε μεγάλη κατηγορία. Ο Αστέρας, θα το γνωρίζεις, είναι χρόνια στην Super League και σε ευρωπαϊκούς αγώνες και μια πόλη μικρή όπως είναι η Τρίπολη έχει ομάδα στη Super League, έχει ομάδα στην Α1. Τέλος πάντων, είναι κάτι μοναδικό για την χώρα γενικότερα. Ναι, η Τρίπολη αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο ένα επαρχιακή πόλη σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση στην Α1 και στη Super League. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι μας σωθεί πολλές φορές να γυρνάμε παιχνίδια τα οποία τα έχουμε χάσει. Όπως με την ΑΕΚ, όπως με την Αμαλιάδα, γύρισαν τα παιχνίδια. Ακόμα και με το Ρέθυμνο που ήμασταν πίσω στο σκορ και το πήραμε το παιχνίδι. Ο κόσμος είναι πολύ υποστηρικτικός και προσωπικά νιώθω πάρα πολύ άνετα και θέλω να παίζω για αυτόν τον κόσμο. Το γήπεδο έχει πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και πολύ πολιτισμένη. Δεν νομίζω ότι κάτι άλλο χρειάζεται ένας αθλητής για να νιώσει ένα αίσθημα ευθύνης και να προσπαθήσει να παίξει καλά και για αυτούς. Τι θα μπορούσες να τους πεις για τον αγώνα του Σαββάτου, για να πείσουμε μέχρι και τον τελευταίο να έρθει. Να έρθει να παίξει άμυνα όπως. Να μας βοηθήσει να παίξουμε άμυνα, να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή τη νίκη η οποία τη χρειαζόμαστε όπως το κάνει μέχρι τώρα. Μην κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm.
Μια και φτάνουμε προ το τέλο, θα σα αφήσουμε λίγο στι 3:30 κάπου εκεί, μια και σε έχουμε 20 λεπτά ακατά από αυτά και για να μην σε κουράσουμε κιόλα. Επειδή έχει παίξει με τον Βασίλη Σπανούλη, δεν μπορώ να σου κάνω το ερώτημα Σπανούλη ή Διαμαντίδη. Πολλέ φορέ έχω βρεθεί να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω από μισή ώρα για να το απαντήσουμε ολοκληρωτικά. Ο Σπανούλη είναι ένα παίκτη ο οποίο δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Το ταλέντο του δεν ήταν για να φτάσει εκεί. Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Είναι πολύ σκληρός και στο σώμα και στο μυαλό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να καθορίσει ένα παιχνίδι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο είναι πιο κλάτς, να το πω, παίκτης. Έχει κερδίσει και έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια, γιατί μόνο άμα χάσεις πολλά παιχνίδια είσαι σε θέση να τα κερδίσεις. Ο Διαμαντίδης είχε μεγαλύτερη επιρροή και στις δύο άκρες του γηπέδου, μεγαλύτερη από το Σπανούλη και στο αμυντικό κομμάτι, ενώ στα πολύ καλά του χρόνια. Έχει κουβαλήσει μια ολόκληρη ομάδα μόνος του και αμυντικά και επιθετικά και δεν έχει φτάσει μέχρι να πάρει τρεις τίτλους. Αν μπορώ να πω μια μικρή διαφορά μεταξύ τους, είναι ότι ο Σπανούλης με αυτά που κάνει υποστηρίζεται αρκετά από την ομάδα. Του δίνει η ομάδα δηλαδή το οποίο το έχει κατακτήσει ο ίδιος μέσω της προπόνησης και μέσω των παιχνιδιών. Του δίνει η ομάδα το δικαίωμα να κάνει και κάτι παραπάνω. Ενώ ο Διαμαντίδης υποστηρίζει με τις κινήσεις στο γήπεδο την ομάδα. Δηλαδή, ο Διαμαντίδης εκπροσωπεί την ομάδα, ενώ ο Σπανούλης εκπροσωπείται από την ομάδα. Να το πω έτσι. Σωστό. Αν πρέπει να απαντήσω ξεκάθαρα, θα πω ότι μέχρι το 2011 η απάντηση είναι Διαμαντίδης. Από εκεί και πέρα η απάντηση είναι Σπανούλης. Μιλάνε και τα χρόνια και η κόπωση και όλα, έτσι. Όλα και φυσικά η αποφασιστικότητα του Βασίλη από εκεί και πέρα για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στο μεγάλο προσωπικό κίνητρο. Γιατί ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε, το 2012 ήταν μια ομάδα η οποία ούτε στο top 16 της Ευρωλίγκα δεν μπορούσε να περάσει. Σωστό. Και μπόρεσε να πάρει την Ευρωλίγκα με παίχτες από το Περιστέρι, το Μάτζαρι, το Σλούκα, τον Άρη, τον Γκέσελη, τον Άντιτς, δηλαδή παίχτες, τον Χάινς που ήρθε από την Μπάμπερκ. Παίχτες οι οποίοι όλοι μαζί με πολλή δουλειά ίσως να μπαίναν στο top 16. Αλλά με ηγέτη τον Βασίλη και δεύτερο τον Μπρίντεζι, το δεύτερο, καταφέραν να πάρουν την Ευρωλίγκα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Θα υπάρχει πορεία. Είμαστε τυχεροί που τους ζήσαμε στα καλύτερά τους. Έρχεται νέο αίμα. Έρχεται νέο αίμα, ναι. Έρχεται. Τώρα για να βρεις τέτοιους παίχτες πρέπει να δούμε πόσο ανθεκτικά είναι αυτά τα παιδιά στο μυαλό. Δηλαδή αθλητικά. Για να δώσω ένα παράδειγμα, ο Αντετοκούμπο είναι πιο ψηλά από αυτούς τους δύο παίχτες. Κάνει πράγματα τα οποία στο NBA δεν νομίζω ότι μπορούσαν να τα κάνουν αυτοί οι δύο. Του ταιριάζει πάρα πολύ εκεί πέρα το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι πόσο σκληρός και ανθεκτικός θα είναι στο μυαλό για να οδηγήσει την εθνική ομάδα σε μετάλλια πάλι. Η νέα φουρνιά μπορεί να είναι ακόμα και πιο ταλαντούχα από αυτούς. Mm-hmm. Αλλά ο Διαμαντίδης είναι ένας παίχτης ο οποίος στα 17 του κόπηκε από την εθνική εφήβων. Είναι ένας παίχτης ο οποίος σούταρε την μπάλα από το τρίποντο με λιγότερο από 20% και τώρα είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα δουλειάς, έτσι. Είναι θέμα δουλειάς πρώτον και θέμα το ταλέντο, είναι και θέμα ταλέντο, αλλά όταν το ταλέντο δεν δουλεύει σκληρά, τότε η σκληρή δουλειά κερδίζει το ταλέντο. Mm-hmm. Και αυτά τα δύο παιδιά έχουν δουλέψει περισσότερο το αναμενωμένο, έχουν δουλέψει περισσότερο από το προσδοκόμενο και γι' αυτό έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει, αλλά επίσης δουλεύανε πάρα πολύ και στο μυαλό τους και κατά τη διάρκεια του αγώνα και έξω από το παιχνίδι. Ασχολιόντουσαν με αυτό που κάνανε, βλέπανε παιχνίδια, βλέπανε τον εαυτό τους, ξαναβλέπανε τα λάθη τους. Θεωρώ ότι έχουμε το ταλέντο. Τώρα ποιος θα είναι ανθεκτικά, πνευματικά και σωματικά σκληρός για να ανταπεξέλθει, θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία. Χρήσιμα όσα μας είπες, μπορώ να πω, φαίνεται ότι τα έχεις σκεφτεί, γιατί σίγουρα έχεις πολλές φορές σου έχουν τεθεί αυτές οι ερωτήσεις. Είμαι αντίπαλός τους και έχω μιλήσει και με παιδιά που ήταν συμπαίχτες τους, τον Βασίλη τον είχα συμπαίχτη, αλλά σε μια άλλη ηλικία, όταν ήταν 22 χρονών. Έχω κάνει αρκετές συζητήσεις μαζί τους και γι' αυτό έχω καταλήξει σε μια φιλοσοφία, να το πω έτσι. Το πώς πρέπει να δουλεύεις και πώς πρέπει να κινείσαι, είτε άμα είσαι παίχτης, είτε άμα είσαι προπονητής, να το πω. Κατανοητό, κατανοητό. Το εαυτού σου, το εαυτού σου. Έτσι, έτσι. Και φαίνεται δηλαδή ότι, όπως σωστά είπες, το ταλέντο χωρίς δουλειά θα μείνει ταλέντο και θα το ξεπεράσει η σκληρή δουλειά. Έχει αποδειχτεί αυτό σε όλα τα αθλήματα. Τελευταία ερώτηση, Χριστόφορε, ο Αρκαδικός του χρόνου θα είναι στην Α1.
Το ονειρεύομαι, το θέλω, το πιστεύω και το ελπίζω. Θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό, να το ξέρουν όλοι. Θα έπρεπε να έχουμε μία ή δύο νίκες παραπάνω αυτή τη στιγμή και να μιλάγαμε με άλλο αέρα, αλλά οι νίκες αυτές δεν είναι εδώ και πρέπει να τις βρούμε εμείς. Θα είναι πάντως μία μάχη μέχρι στις χάτων και να μην περιμένει κανένας ότι θα είναι κάτι εύκολο ή ότι θα παραδοθούμε εύκολα εμείς. Mm-hmm. Να είσαι καλά, υγεία να σου ευχηθούμε εμείς, καλά αποτελέσματα και ό,τι καλύτερα. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.